Το Γραφείο Ταχαίων Δυνατοτήτων του Αμερικανικού Στρατού σχεδιάζει να παραδώσει το πρώτο του λέιζερ μάχη στι μονάδε Striker τι επόμενε εβδομάδε και προχωρά με ένα έργο για την τοποθέτηση ενό όπλου λέιζερ σε άλλο όχημα, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου. Μιλώντα στο Συμπόσιο Διαστημική και Πυραυλική Άμυνα στο Hansweil Alla, ο υποστράτηγο Νέλ Θεργουτ, επικεφαλής του Γραφείου Γρήγορων Δυνατοτήτων και Κρίσιμων Τεχνολογιών, δήλωσε σήμερα ότι το πρώτο σύστημα Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense θα μεταφερθεί στο Fort Sill, όπουλα τις επόμενες 45 ημέρε. Το πρόγραμμα DEM SORAD, μία από τι κορυφαίες 35 προτεραιότητες εξυγχρονισμού του στρατού, τοποθετεί ένα laser 50 kW σε ένα όχημα Striker. Έχει σχεδιαστεί για να υπερασπίζεται τους στρατιώτες από ντρόους, από την ομάδα μεγέθους 1 έως 20 λίβρες έως 3 έως 1.300 λίβρες εκτός από ρουκέτες, όλμους και πυροβολικό. Ο Thurgood είπε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ότι ο στρατός έχει ακόμα πολλά να μάθει σχετικά με την κατευθυνόμενη ενέργεια αλλά είπε ότι οι τακτικές, οι τεχνικές και οι διαδικασίες TTP θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες. Τα TPP για την εκτόξευση λέιζερ είναι σχεδόν σαν τα TPP για την εκτόξευση μια σφαίρα, είπε Thurgood. Είναι απλώ μια σφαίρα φτιαγμένη από φω, αυτέ είναι οι μόνε διαφορέ. Η αλυσίδα θανάτωση είναι η ίδια, είπε. Ο Thurgood είπε ότι το σύστημα DM Sorad έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο εκδηλώσει πραγματικών πυρών. Στο πρώτο πραγματικό πύρη, η πλατφόρμα μπόρεσε να παρακολουθήσει βλήματα όλμου, αλλά δεν τα κατέριψε. Μετά από έξι επιπλέον μήνες εργασίας, το πρόγραμμα DEM-SORAD κατάφερε να νικήσει τους όλμους. Για την καλύτερη προστασία μικρότερων μονάδων πεζικού, ο Thurgood είπε ότι το RCCTO ξεκίνησε πρόσφατα ένα έργο για την τοποθέτηση ενός λέιζερ 20 κιλοβάτ σε ένα όχημα της ομάδας πεζικού, μία μικρή μεταφορά στρατευμάτων που μπορεί να μεταφέρει εννέα στρατιώτες. Ο στρατό επενδύει εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια σε αντιμή εμπανδρωμένα ενέργεια συστήματα, καθώ η διάδοση των ντρόουν χαμηλού κόστου απειλεί στρατιώτε και καταστάσει τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Σε συγκρούσει στο εξωτερικό τα τελευταία μόλι χρόνια τα ντρόουν έχουν αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά του στην παράδοση πυρομαχικών σε στόχου, τον εντοπισμό πυροβολικού και άλλες αποστολέ αναγνώριση στις δημοσιονομικές πιστώσεις του 2022, το Κογκρέσο έδωσε στον στρατό 434 εκατομμύρια δολάρια για προσπάθειες κατά των UAS από το αίτημα του προϋπολογισμού του ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.